Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Στρατό προανήγγειλε πως θα στείλει στη Λιβύη ο Ταγί Περντογάν, κάνοντας το επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία που υπέγραψε με την Τρίπολη για συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα η Αθήνα περνά σε διπλωματική αντεπίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα πως η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στη διπλωματική κούρσα της Αθήνας με στόχο την απομόνωση της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Ερντογάν τώρα λέει ότι θα στείλει τουρκικό στρατό στη Λιβύη. Η απόφαση του αυτή θα πάρει την έγκριση της τουρκικής βουλής στις αρχές Ιανουαρίου. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Türkiye ve Libya tarafında tüm onay süreçleri tamamlanan bu mutabakat resmen yürürlüğe girmiştir. Ουσιαστικά πρόκειται για το επόμενο βήμα του Ερντογάν μετά τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Άγκυρα ουσιαστικά έθεσε Ελλάδα και Κύπρο σε συναγερμό, δείχνοντας ότι είναι έτοιμη να ενεργήσει στεναρά για το συμφέρον της και να επιβάλλει νέες διαπραγματεύσεις για τις μεταξύ τους διαφορές. Και ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνούσε τα Χριστούγεννα στην ακριτική Κάσο, το μπαράζ των παραβιάσεων του Εθνικού Εναρίου Χώρου της Ελλάδας συνεχιζόταν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. 6 τουρκικά F-16, με ένα από αυτά να είναι και οπλισμένο, πραγματοποίησαν δυσάριθμες υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά Παναγιά, Ινούσες, Ρος, Στρογγύλη και Καστελόριζο, με τα ελληνικά μαχητικά να τα ανακαιτίζουν. Στέλνουμε ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας. Ένα μήνυμα αταλάντευτης υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και την εθνική ακεραιότητά μας, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η τουρκική ηγεσία συνεχίζει τις προκλήσεις και σε επίπεδο διπλωματίας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να παρουσιάζει ως μαξιμαλιστικές τις ελληνικές και κυπριακές βλέψεις, όπως σημειώνει στη Μεσόγειο. Μπλόκο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη συμφωνία Ερντογάν-Σάρας βάζει και η Αίγυπτος, ζητώντας να μην δημοσιευθεί το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης. Γιατί όπως σημειώνει το Κάιρο, είναι άκυρο. Η κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου απορρίπτει και δεν αναγνωρίζει τα δύο μνημόνια κατανόησης. Τα θεωρεί άκυρα και χωρίς νομική ισχύ. Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στις συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους ομολόγους του από το Ισραήλ και την Αίγυπτο στις 2 Ιανουαρίου στο Ζάπιο για τη συμφωνία κατασκευής του αγωγού EastMed. Χειμωνιάτικο σκηνικό με τσουχτερό κρύο, ισχυρούς ανέμους και λευκό τοπίο σε πολλές περιοχές, υπόσχεται ο καιρός τα επόμενα 24 ώρα. Η κακοκαιρία Ζινοβία, όπως ονομάστηκε, θα χτυπήσει το Σαββατοκύριακο τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και τις χιονοπτώσεις που αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Αττική. Στα Λευκαντήθη και Πάρνηθα, όπου χιονίζει από χθες το βράδυ, η κακοκαιρία έδειξε ήδη τα δόντια της στη Λίμνο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε συγκοινωνίες και υποδομές. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση του λιμενικού στον Σχοινιά, όταν τρεις σέρφερ χάθηκαν ξαφνικά μέσα στα κύματα και ενώ έπνεαν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Λίγο αργότερα και οι τρεις εντοπίστηκαν σόοι. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι κάτοικοι μπόρεσαν να απολαύσουν την τελευταία έκλειψη ηλίου του έτους. Την ίδια ώρα, στο Λος Άντζελες, ράπερ προκάλεσε πανδαιμόνιο σε φτωχογειτονιά όταν άρχισε να πετά χρήματα στον δρόμο. Ενώ στο Σαν Φρανσίσκο οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές από ψιλικατζίδικο που γίνεται ένοπλη ληστεία. Ο ένοπλος ληστής πλησιάζει τον ταμεία αυτού του ψιλικατζίδικου στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Απειλεί τον υπάλληλο με το όπλο του, όσο αδειάζει με το άλλο χέρι το ταμείο. Ξαφνικά ο υπάλληλος παίρνει ένα όπλο που έχει κρυμμένο και μετά από πάλι πυροβολεί τον ληστή που φεύγει τρέχοντας. Λίγο αργότερα ο δράστης θα υποκύψει στα τραύματά του ένα τετράγωνο πιο κάτω. Το παιδάκι ποζάρει για μια φωτογραφία μπροστά από την τίγρη στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου στη Γερμανία. Η χαρά γίνεται τρόμος όταν η τίγρη πλησιάζει και ορμά στο μικρό αγοράκι. Το τζάμι που υπήρχε ανάμεσά τους έσωσε το μικρό παιδί από βέβαιο θάνατο. Έβρεξε λεφτά σε αυτή τη φτωχογειτονιά του Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ράπερ Blueface είπε να κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους κατοίκους της γειτονιάς που είναι γνωστή ως Skid Row. Ανέβηκε επάνω στην οροφή του τζιπ του και άρχισε να πετά χαρτονομίσματα. Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν πιο καθαρά από όλους τον πλανήτη ένα σπάνιο και μαγευτικό θέαμα.
Την τελευταία έκλειψη ηλίου του χρόνου που οι ειδικοί ονομάζουν και δακτυλίδι της φωτιάς λόγω της εικόνας που δημιούργησε. Για ακόμα μια χρονιά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φόρεσε τη φανέλα του χόκκι και συμμετείχε σε αγώνα στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το χριστουγεννιάτικο κλίμα δεν φαίνεται να αγγίζει τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι επιτίθενται στη Μελάνια Τραμπ με αφορμή μια γιορτινή φωτογραφία της πρώτης κυρίας. Μια χριστουγεννιάτικη ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ στο Twitter έγινε η αφορμή για να δεχθεί πλήθος επικριτικών και υβριστικών σχολείων. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε μια λαμπερή φωτογραφία στην οποία μιλάει στο τηλέφωνο μπροστά σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στη λεζάντα αναφέρεται στον Άγιο Βασίλη που εργάζεται σκληρά για να προλάβει να παραδώσει δώρα σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον ευχαριστεί τη διοίκηση εναέρειας άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών που διοργάνωσε και φέτος το πρόγραμμα ψηφιακής ιχνηλάτησης στις πορείες του Άγιου Βασίλη. Η Μελάνια δέχθηκε ξανά τηλεφωνήματα από παιδιά και τα βοήθησε να εντοπίσουν το έλκυθρό του. Πολλοί ήταν όμως εκείνοι που έσπευσαν να την κατηγορήσουν για υποκρισία. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από κέντρα κράτησης μεταναστών, αναφέρουν ότι η Μελάνια δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Φορώντας την κλασική του φανέλα με τον αριθμό 11, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμμετείχε σε νυχτερινό αγώνα χόκκι επιπάγου στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στην ίδια ομάδα συμμετείχαν ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σόιγκου και οι πρώην αστέρες του χόκκι. Στην αντίπαλη ομάδα συμμετείχε πλήθος επιχειρηματιών. Το πρωτάθλημα νυχτερινού χόκκι δημιουργήθηκε το 2011 μετά από πρωτοβουλία του Ρώσου Προέδρου και διάσημων παικτών ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για το άθλημα. Αντιδράσεις προκάλεσε η χριστουγεννιάτικη κάρτα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με πλήθος κόσμου να κάνει λόγο για εκτενή χρήση Photoshop. Η φωτογράφος όμως και κολλητή φίλη της Δούκεσης του Σάσεξ, η ηθοποιός Τζανίνα Γκαβανκάρ, δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Twitter την αρχική φωτογραφία πριν υποστεί επεξεργασία, για να δείξει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε Photoshop στο πρόσωπο της Δούκεσας φίλης της. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 5 με τη Στέλλα Γκαντόνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Χρόνια πολλά.